ένα είναι ο Αστερόκοσμος και το άλλο είναι το εργοστάσιο και μουσείο Σοκολάτας, το οποίο και αυτό θα γίνει χριστουγεννιάτικο. Είναι τόση η επιτυχία του εργοστασίου και μουσείου Σοκολάτας που ήδη υπάρχουν ζητήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό για να μεταφερθεί το μουσείο σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, φετινός Αστερόκοσμος, Αστέρια, Άγγελοι, Άι Βασίλη, Έλκυθρο, Λούνα Πάρκ, δύο παγοδρόμια για μικρούς και μεγάλους, τα ξεχωρίζουμε για να μην υπάρχει επικινδυνότητα. Μουσικές συναυλίες, παγωμένο δάσος, εργοστάσιο δώρων και χριστουγεννιάτικη γιορτή βιβλίου. Λοιπόν, σας αναφέρω τα διαδραστικά εργαστήρια τα οποία θα λειτουργήσουν στο περίπτερο 13. Λειτουργούν τρία περίπτερα. Το περίπτερο 13, όπως ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο της έκθεσης, έκθεση 6.000 τετραγωνικών. Λοιπόν, εκεί μέσα έχουμε εργαστήρι βιβλιοφιλίας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο βιβλίο, το εργαστήρι με χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες, το εργαστήρι του πυλού, το εργαστήρι της διατροφής και του περιβάλλοντος, διότι θέλουμε να έχει εκτός από ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα η επίσκεψη, της μουσικής, του κινούμενου σχεδίου, συσκευασίας δώρων.